Πάμε να δούμε διαστόματο του ιδίου του κυρίου Κασελάκη. Καθένα το σχολιάζει όπω θέλει. Το κρίνει και ο κόσμο περισσότερο από εμά. Τι έλεγε στην ιστοσελίδα τη εξέσπου που είναι. Ε, 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 την έχει ιδρύσει ο ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέλιο Κούλογλου, προσκύμενο στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι έχει ε, δηλώσει ο κύριο Κασελάκη, ο ίδιο, εισαγωγικά. Τον Απρίλιο έγινε υποψήφιο βουλευτή στο ψηφοδέλτιο επικρατεία του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ σε τιμητική θέση εκπροσωπώντας τους ομογενείς. Δεν ήταν μια απόφαση χωρίς σκέψη. Από το 2012 είχαν αναπτύξει άριστες σχέσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο ήταν βουλευτής, στη συνέχεια μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου και τελικά επικεφαλής του κόμματος της Νέα Δημοκρατίας. Μάλιστα, του παρήχα, λέει ο κύριος Στέφανος Κασελάκης, την υποστήριξή μου μέσω κειμένου μου στον Εθνικό Κυρίκα, ξέρετε, του κυρίου Διαματάρη, του Υφυπουργού Εξωτερικών στην πρώτη φάση της κυβέρνησης της Δημοκρατία, όταν διεκδικούσε την ηγεσία του κόμματο. Εντάξει, δεν ήταν όσο ο Νάσης δεν υπέγραφε, υπέγραφε με το όνομά του εκεί, εντάξει. Τον σεβόμουν και τον σέβομαι ακόμη προσωπικά, έχει πει ο κύριος Κασελάκης, Νίκο Πετρουλάκη. Και ναι, ξαναλέω για να αυτό. συνεχίσω πολιτικά εκεί που το σταμάτησε ο Άρης Πίνος, άσχετα από τις προσωπικές επιλογές και προτιμήσεις του καθενός, επίκειται, το έχει πει η κυβέρνηση, ότι θα φέρει το νόμο το σχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία. Και... Όχι απλά το γάμο και την τεκνοθεσία. Νίκο. Πάντω, δεν είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ ότι σε μία μέρα με ένα δύο πήγανε και ψηφίσανε κάποια καινούργια μέλη. Δηλαδή αυτό είναι πραγματικά φοβερό. Όσοι θέλανε πηγαίνανε, έδιναν δύο ευρώ και ψηφίζανε. Δεν είναι η απόλυτη ξεφτύλα του ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Είναι δυνατόν, δηλαδή αυτοί οι ΣΥΡΙΖΑί που τόσο καιρό φωνάζανε, κάνανε κλπ. Τι λένε για αυτό το πράγμα. Ε, εγώ προσωπικά πιστεύω, άποψή μου είναι, αξιολογική κρίση κάνω, ότι αν δύο κασελάκι στο ΣΥΡΙΖΑ θα διαλυθεί την επόμενη μέρα και θα φύγουν πάρα πολλά στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ και θα ψάχνουν να βρούνε μαντρί για να πάνε. Είναι σίγουρο 100%. Εδώ στη Θεσσαλονίκη δηλαδή αυτό συζητιέται έντονα ότι αν βγει ο Κασελάκης θα μου πει και αν βγει Αξιόγλου τι θα γίνει. Θα μπορέσει να έχει πολιτικό λόγο η Αξιόγλου ούτε αυτή φαίνεται. Μα... Δεν υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Εγώ βλέπω μόνο και χωρί πλάκα, δηλαδή, αν το παρατηρήσετε, υπάρχει ένα Βελόπουλο ο οποίο έχει 4,5%. Δεν του έδωσε παραπάνω ελληνικό λαό. Κακό για μένα δεν Θα έπρεπε να του δώσει Μεγαλύτερη δύναμη για να μπορέσει να περάσει περισσότερα πράγματα. Φωνάζει, φωνάζει, φωνάζει. Πού είναι το Πασόκρε, παιδιά? Πού είναι ε, ο ΣΥΡΙΖΑ, Δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, ανύπαρκτο. Πού είναι το ΚΟΚΟΕ, δεν υπάρχει ούτε ΚΟΚΟΕ. Βγαίνει η Κανέλη και λέει κάτι ε, ε, περίεργα. Οι άλλοι δύο δεν υπάρχουν, ανύπαρκτοι εντελώ. Οι καινούργοι που μπήκανε. Ποιο θα κάνει κόντρα στο Μητσοτάκι σε αυτό που έγινε. Περνάει εργατικό νομοσχέδιο. Εδώ εδώ πάνω βογγάνε όλοι. Περνάει εργατικό νομοσχέδιο και δεν μιλάει κανεί. Δεν υπάρχει κανένα. Με το Κασελάκη και τι πίτσε ασχολούνται. Μήπω τίποτα άλλο και υπάρχει ένα τριλογικό που μου ξεφύγει. Μην το πει, το γιατί θα, θα δούμε. Θα <σχερ> δούμε και τι φωτογραφίε. Αλλά πριν δούμε τι φωτογραφίε, θέλω να πω πάνω σε αυτό που λες Νίκο, και σταματάω εδώ. Κρατήστε το όμω. Ότι μήπω ακριβώ η διάλυση, η διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, ρητορικό μεν το ερώτημα, κρατήστε το είναι το βαθύτερο σχέδιο του κυρίου Τσίπρα για να μπορέσει όπως ελπίζει να επανέλθει μετά τις ευρωεκλογέ με και κλάδων. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Καλά, καλά. Πάμε Καβεί να, δούμε. Να ο κύριος Κασελάκης στο συμπλήρωμα του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν... Μην τρέφετε αυτά πάτε. Εγώ τρέχω. Και εκεί θα φανεί πλέον Εγώ περίτρανα. Εγώ ότι επιδιώκει ο, ο κύριος είναι Τσίπρας. οι διακριτές γραμμές στο πολιτικό σύστημα. Και εκεί Πως κάθε Έλληνα θα είναι τι υπόλογος διώκει, για τις εκλογέ τι... του. Τι επιδιώκει ο κύριος Τσίπρας. καλά, δεν υπάρχει περίπτωση. Θέλει να επανέλθει ο κύριος Τσίπρας. Και μόνο μέσα από αυτή την διαλυτική κατάσταση σου λέει θα είμαι ο, ο παρακλητός και, μετά και, την... Και τι θα φύγει ο Μπρέλα και πού θα πάει ο Μπρέλα. Λοιπόν, Με 8.000 ψήφους πού θα πάει. Λοιπόν, θα, φύγει, θα φύγει από το Μαντρή που υπάρχει κρατική μου, επιδότηση. Δώστε μου τις φωτογραφίες. Είπα διάλυση ή διάσπαση. Η διάλυση έχει και τα χαρακτηριστικά τη αποσύνθεση που ή, ήδη υπάρχει.